Παρά το γεγονός ότι η αναθεώρηση του συντάγματος αναγγέλθηκε με την πανοκροσίες από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ και με μεγάλη υποδοχή από τα άλλα αστικά κόμματα, παρά το γεγονός ότι επιχειρήθηκε και επιχειρείται να στηθεί ένα πλαστό δίλημα, ως συνήθως, το δίλημα πρόοδο-συντήρηση, που δεν έχει ουσιαστική βάση, σε όλη τη συζήτηση και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια, πέρα από αψιμαχίες επιμέρους και κορώνες, από άποψη ουσίας κυριαρχούν χαμηλή τόνη και συνενετικό κλίμα. Είναι φυσικό, κατά τη γνώμη μας. Φυσιολογικό. Γιατί? Γιατί το Σύνταγμα κατοχυρώνει την εξουσία της αστικής τάξης. Διασφαλίζει τα δικά της συμφέροντα, τις δικές της συμμαχίες, προωθεί τους στόχους και τις επιδιώξεις της. Και ας αφήσουν αυτά τα γελία ορισμένοι ομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το Σύνταγμα αποτυπώνει μόνο το συσχετισμό των δυνάμεων. Όχι. Είναι Σύνταγμα της κυρίαρχης τάξης. Αλλά δεν τολμάνε να το πούνε. Σε αυτό το χαρακτήρα συμφωνούν τα άλλα κόμματα. Συμφωνούν όλα. Μηδενός εξαιρουμένο εκτός ΚΚΕ. Και εδώ είναι η βάση της συνένωσης. Αυτή είναι η κοινή βάση, τα Άγια των Αγίων, η κοινή αφετηρία που άλλωστε εκφράζεται όχι μόνο στο Σύνταγμα αλλά και στον οικονομικό τομέα και στην εξωτερική πολιτική και σε όλα τα υπόλοιπα. Οι διαφορές είναι επουσιώδεις και όσο προχωράει τόσο μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό. Έχουμε αδικό. Βασικά άρθρα. Δεν θα ξεκινήσουμε από το τι αναθεωρείται, αλλά από τι δεν αναθεωρείται. Βασικά άρθρα. Τα αγκονάρια του συστήματος παραμένουν οι 10 εντολές του Μωυσή. Όχι χαραγμένες στις πλάκες, αλλά στο αστικό σύνταγμα που μη καίει. Δεν το ακουμπάει κανένας πλην ΚΚΕ. Δεν το συζητάει κανένας. Άλλωστε, οι μέχρι τώρα αναθεωρήσεις όχι μόνο δεν ακούμπησαν αυτά τα άρθρα, αλλά έγιναν για να διασφαλιστεί η σταθερότητα της αστικής εξουσίας και να αποτυπωθούν σε νομική συνταγματική μορφή οι νέες ανάγκες του συστήματος με βάση τις νέες εξέλιξεις. Οι προηγούμενες αναθεωρήσεις προχώρησαν σε μια σειρά αλλαγές που αφορούσαν το πεδίο της οικονομίας, την ευθυδία δράση του κεφαλαίου, που έθετε η ενσωμάτωση της χώρας στο ευρωενωσιακό πλαίσιο. Ναι ή όχι? Ναι. Ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο η ισχύ του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία και θα το πούμε. Του ΝΑΤΟ να επεμβαίνει ακόμα και στα εσωτερικά των χωρών που συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κινδυνεύει η αστική εξουσία. Ισχυροποιήθηκε, ενισχύθηκε η ισχύ αυτών των νόμων ακόμα και του ίδιου του Συντάγματος. Στην πραγματικότητα, αυτό που σας φάνηκε σαν έκπληξη για την κατάρα του Θεού, τα μνημόνια, είχε θεσμοθετηθεί από πριν, είχε δημιουργηθεί το θεσμικό πλαίσιο ώστε να έρθουν τα μνημόνια στην Ελλάδα. Και τα είχατε χειροκροτήσει όλοι, και ο ΣΥΡΙΖΑ και την ΟΝΕ και όλα τα υπόλοιπα, και μάλιστα ζητούσατε και μεγαλύτερη εμβάθυνση. Να η εμβάθυνση που ήρθε με τα μνημόνια και με την οικονομική κρίση που ήταν ανάγκη του κεφαλαίου. Δεύτερο, η ασφυκτική επιτροπή. Όλα αυτά τα χρόνια δεν θεσμοθετήθηκε και συνταγματικά. Και βέβαια ένα σύνολο μέτρων υπέρ του κεφαλαίου. Ερώτημα λοιπόν. Η συνταγματική αναθεώρηση αμφισβητεί την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και άλλων αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όπως καλά οι υπόλοιποι είναι με χίλια. Εσείς όχι. Γιατί? Άρθρο 27, άρθρο 28. Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Κουβέντα. Κουβέντα. Τι λένε τα 27 και 28 γενικά και το 80, να τα πάρουμε μαζί. Βάσεις, εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Αυτά λένε. Διέλευση ξένων στρατευμάτων. Κουβέντα για αυτά, τσιμουδιά. Και έρχεται τώρα η κυρία, θα το πω τώρα. Δεν είναι θέμα, είναι κυβερνητικό, δεν θέλω να πω πρόσωπο. Και έρχεται και λέει, ναι, αλλά εμείς παίρνουμε ένα μεγάλο μέτρο. Φοβερό. Λοιπόν, λέμε ότι για διεθνή συνθήκη που προβλέπει μεταβίβαση κυριαρχικών αρμοδιοτήτων του κράτους,
αυτή κυρώνεται υποχρεωτικά με δημοψήφισμα. Πρώτο ερώτημα. Αλήθεια, πέστε μου, υπάρχει τίποτα που δεν δώσατε? Μπορείτε να βρείτε ένα να το κουνάτε έτσι, που δεν έδωσε πριν και τώρα? Γιατί το πριν είναι όλα αυτά που είπα, το τώρα είναι η σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ και το τώρα είναι νέες βάσεις. Μέχρι την ξεφτύλα να μην δέχεστε την πρόταση του ΚΚΕ να απογορευτεί η εγκατάσταση πυρηνικών όπλων στην Ελλάδα. Όλοι σας. Δεν τρέπεστε? Τι θα πείτε αύριο? Κάναμε πρόταση, ας δεχόσασταν αυτή. Να την έχετε και να την κουνάτε. Να απογορευτεί η εγκατάσταση πυρηνικών όπλων στην Ελλάδα. Και είπατε όχι. Γιατί? Τόσο πολύ υπηρέτες του συστήματος. Δεύτερο θέμα. Κοροϊδία. Το δημοψήφισμα. Γιατί είναι κοροϊδία? Βεβαίως, λέει, αν γίνει είναι υποχρεωτικό. Ποιος αποφασίζει αν θα γίνει το δημοψήφισμα? Η κυβέρνηση. Και να κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο. Ας πούμε ότι έρχεται θέμα για τις βάσεις και για άλλα, για να γίνει δημοψήφισμα. Τι μπορεί να απαντήσει η κυβέρνηση με αυτό το κόλπο? Να πει ότι, ξέρετε, αυτά είναι διεθνείς συνθήκες. Είναι κατοχυρωμένες στο Σύνταγμα, είναι υποχρεώσεις της χώρας, για όλους σας τα λέω, και επομένως δεν είναι εθνικό θέμα, έχει λήξει, άρα δεν γίνεται δημοψήφισμα. Και κοροϊδεύεται τον κόσμο. Προκαλούμε λοιπόν και ξαναλέμε, γιατί? Τι μας λέτε για να θεωρήσετε, ποια να θεωρήσετε, δεν τολμάτε να κάνετε τώρα απλά πράγματα. Όλα τα χρόνια, όταν το εργατικό κίνημα, το φιλιρινικό κίνημα συγκρούονταν, τέλος πάντων συγκλίναμε στα πυρηνικά. Και εσείς λέγατε, το είχατε μάλιστα και σημαία για να υποβαθμίσετε άλλα. Παρόλα αυτά, συγκλίναμε σε αυτό. Και τώρα κυβέρνηση της νατοϊκής πυρηνικής αριστεράς αρνείστε ένα βασικό πράγμα. Ότι δεν θέλουμε πυρηνικά στη χώρα μας. Γιατί μπορεί να καταστραφεί. Υπόθηκε ότι προσπαθούμε να κλείσουμε τις πληγές των μνημονίων. Μα τι υποκρισία. Πώς προσπαθείτε? Ενσωματώνοντας όλα τα μνημόνια. Έχουν ενσωματωθεί όλα στην νομοθεσία. Δεν καταργείται νόμους. Δεύτερο, προκλητικότερο, ενσωματώνεται και τα καινούργια που ήρθαν εκτός των προηγουμένων. Δύο παραδείγματα. Ποια είναι η λέξη κλειδί στο ασφαλιστικό που η Ευρωπαϊκή Ένωση λησαλέα προσπαθούσε να περάσει στη χώρα μας και δεν το κατάφερνε λόγω αντίστασης του εργατικού κινήματος? Η ανταποδοτικότητα. Τώρα μπαίνει και στο Σύνταγμα και η κοροϊδία είναι στην πρόταση που κάνετε. Η κοροϊδία είναι ότι το παρουσιάζετε και σαν φιλεργατικό μέτρο. Ουσιαστικά καταργείτε τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης και έχετε φροντίσει και με νόμο να βάλετε την ιδιωτική όχι από το παράθυρο αλλά από την πόρτα. Δεύτερη μεγάλη υποκρισία, απίστευτη. Είσαστε, πώς να το πω, πρωταθλητές. Λέει, εμείς κρατάμε το δημόσιο έλεγχο στα δίκτυα νερού, ηλεκτρικού και ενέργειας. Μάλιστα, φοβερό. Αυτό απαιτούν και η Ευρωενωσιακή Νομοθεσία και οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Θέλουν ένα κράτος που θα παραδώσει το νερό, που θα παραδώσει την ενέργεια και άλλα κοινωνικά αγαθά στους ιδιώτες και το κράτος να μοιράζει ανάμεσα στα μονοπόλια και τις πολυεθνικές, και τα μονοπόλια και οι πολυεθνικές απαιτούν τέτοιο κράτος, γιατί στον ανταγωνισμό το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρότερο. Αυτό υλοποιείται. Άρθρο 18. Σιωπή της ενοχής. Τι λέει το 18? Λέει, ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν σχετικά με την ιδιοκτησία και τη διάθεση μεταλλείων, ορυχείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών χώρων, θησαυρών, ιαματικών, ρεόντων και υπόγειων υδάτων και γενικά του υπογείου πλούτου. Με νόμο ρυθμίζονται σχετικά με την ιδιοκτησία, την εκμετάλλευση και διαχείριση λιμνοθαλασσών, μεγάλων λιμνών κλπ. Γιατί δεν τα κουμπάτε? Αυτά έχετε δώσει όλα. Τα έχετε βάλει στο ΤΑΙΠΕΔ και δεν ξέρω καμιά μέρα πάμε σπίτι μας και έχει πουληθεί. Εκεί έχει φτάσει. Τι να τολμήσετε λοιπόν με όλες τις μεγαλόστομες διακηρύξεις περί κοινωνικών αγαθών? Έλεος, ένα λίτρο νερό πιο ακριβό από ένα λίτρο γάλα. Αυτή την πολιτική εφαρμόζεται. Και όταν τα έλεγε το ΚΚΕ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, μας κοροϊδεύατε για γραφικούς. Ότι κάνουμε κινδυνολογία. Γιατί γι' αυτό δεν βάζετε τίποτα? Πού είναι η άποψή σας ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό? Φού εδώ τα πουλάτε όλα. Όλα τα έχετε βγάλει στο σφύρι, ό,τι δίνει η φύση στον άνθρωπο
ό,τι δίνει να διαβάσετε καλά τι αποφασίζετε και όχι να μας κάνετε τώρα λογοκοπίες. Για να μην απαντήσω και πολύ περισσότερο. Τα δίνετε όλα. Τα έχετε όλα στο σφυρί. Μην μας λέτε τώρα το νερό στην Αθήνα. Είναι κοινωνικό αγαθό. Πώς ένταξε ένα κεφαλαίο μέσα. Και αλλού και αλλού και αλλού. Για να μην συνεχίσω. Άρθρα κλειδιά που δεν θίγονται επίσης. Γιατί θα πούμε τι δεν. Μετά θα πούμε το τι. Δεν σας είπαμε να κάνετε, να βάλετε άρθρο ότι καταργείται η ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Αυτό θα το κάνει ο λαός, είτε το θέλετε, είτε τον εμποδίζετε, δεν θα πάει η ιστορία πίσω και αυτά γίνονται με κοινωνικές επαναστάσεις όπως έγιναν και στο παρελθόν, για το μέλλον. Πάμε. Προνόμια του κεφάλαιου. Άρθρο 107. 57 φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές. Καλά, εσείς είστε με το λαό. Οι άλλοι είναι καθαροί. Λέει, είμαστε με το κεφάλαιο. Εσείς δεν τολμάτε ούτε μία να κόψετε. Από τους 57. Εσείς είστε με το λαό που το νόμο του 1952, αν δεν κάνω λάθος, δεν τον θίγετε που προστατεύει τις ξένες επενδύσεις. Διαβάστε τι λέγατε. Είναι απεικιοκρατικός, λέγατε, αυτός ο νόμος. Εμείς λέγαμε ότι είναι προστασία του κεφαλαίου, είναι τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Έστω απεικιοκρατικός. Αυτόν τον διατηρείτε. Άρθρο 48. Όλα έχουν μια ενότητα. Δεν είναι τυχαία. Κατάσταση πολιορκίας. Διαβάστε τι λέγατε παλιά. Σε παλιές εποχές. Αλλά δεν είναι αυτό. Τι λέει το 48. Σε περίπτωση που θα έχουμε πρόβλημα και εμπλοκές, τι θα γίνει. Αναστέλλονται όλα τα δικαιώματα του λαού. Η ελευθερία έκφρασης γνώμης. Η απεργία, η κινητοποίηση, η διαδήλωση, οι δημόσιες συναθρήσεις, πάνω από τρεις. Για να θυμηθείτε, απαγορεύονται όλα αυτά. Απαγορεύεται δηλαδή ο λαός να εκφράζει τη γνώμη του σε μια κρίση. Και ενώ πολεμική και άλλη. Τι φοβάστε. Φοβάστε το λαό. Τι θα κάνει δηλαδή ο λαός. Ενώ από την άλλη μεριά είσαστε κότες όλοι. Γιατί δεν τολμάτε να βάλετε ένα ότι. Σε αυτή την κρίση επιτάσσονται τα αεροδρόμια. 17 αεροδρόμια στη Φράπορτ. Η συμφωνία λέει δεν έχετε δικαίωμα. Ούτε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Να τα επιτάξετε. Αποθήκες τροφίμων. Φάρμακα για να μην πεινάσει ο λαός. Αλλά να ξέρετε ο λαός δεν θα τα δεχτεί αυτά. Και σε τέτοια περίοδο. Θα το κάνει μόνος του κόντρα σε αυτά που του βάζετε. Απαγορεύεται λοιπόν τη δράση στο λαό και δεν ακουμπάτε τίποτα άλλο. Πάμε παρακάτω. Εξυγχρονισμοί που κάνετε, λέει, για να διευκολύνετε. Προσέξτε, αυτό θα το πω δύο φορές και τρεις. Όπως λέγαμε, είπε κάποιος, να διευκολύνουμε, όπως λέγαμε παλιά, την ταξική πάλι. Γιατί μπας και τέλειωσε. Εσείς και ο Λάσκαρης. Αλλά εσείς την έχετε τελειώσει εδώ και πολλά χρόνια. Κοινωνική εταίρεια. Αλήθεια, συνέτεροι είναι οι εργάτες με το κεφαλαίο. Συνέτερος είναι αυτός που δουλεύει στο τρίτο υπόγειο με τον εφοπλιστή. Συνέτερος είναι αυτός που δουλεύει μέσα στη βρώμα, μέσα σε άθλιες συνθήκες και με άθλια μεροκάματα με τον ιδιοκτήτη που ζει όπου θέλει. Κοινωνική εταίρη το έχετε ενσωματώσει. Τέλειωσε η ταξική πάλι, αλλά είναι ασυμφιλίωτες οι ταξικές αντιθέσεις. Και γιατί δεν δέχεστε καμιά πρόταση αφού θέλετε, όπως λέτε, να διευκολύνετε αυτό που κάποτε λέγατε και που τώρα αρνείστε την ταξική πάλι, τις προτάσεις του ΚΚΕ. Γιατί δεν καταργείτε τους περιορισμούς στην απεργία, γιατί δεν καταργείτε το lockout και πάρα πολλά άλλα. Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Κοινωνικά δικαιώματα, ο τομέας, απάτη, είναι διακηρύξεις. Στα θέματα που αφορούν το κεφάλαιο, την εξάρτηση κλπ. Είστε συγκεκριμένοι. Στα θέματα που αφορούν τα κοινωνικά δικαιώματα είστε διακηρυκτικοί. Όπως άλλωστε όλα τα αστικά συντάγματα που λένε ότι όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα στην εργασία, στην παιδεία, στην κατοικία, 30% έφτασαν οι άνεργοι, στην υγεία στα ράντζα και στην κατοικία έρχεται τώρα και το κόκκινο δάνειο και πληρώνει και ενίκιο σε αυτό που το πλήρωσε τρεις φορές πάνω από την τράπεζα. Και μάλιστα θεωρείται σαν μεγάλο κοινωνικό επιτεύγμα, όπως λέτε, κρατική εγγύηση ενός αξιοπρεπούς επίπεδου διαβίωσης. Τι σημαίνει αξιοπρεπούς. Για πετε μας. 500 ευρώ. 300 που παίρνουν οι νέοι.
200, 100, σαν Χαρτζηλίκη. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, τι σημαίνει κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία. Άλλο στο Ράντζο και άλλο στην Ελβετία και στην Αμερική και στις ιδιωτικές κλινικές. Και μας λέτε τώρα για ίσα δικαιώματα και κοροϊδεύετε κυριολεκτικά τον κόσμο. Αν είναι κοινωνικά αγαθά, όλα δημόσια και δωρεάν. Καμιά επιχειρηματική δράση. Δεν είναι μόνο αυτό. Εμφανίζεται και αλλαγές για την εμβάθυνση της δημοκρατίας. Αυτό. Για την αυτή του πολιτικού συστήματος. Μάλιστα. Είναι αντιδραστικές. Βαθιά αντιδραστικές. Τι κάνετε. Τι κάνετε τώρα με την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας που την απεμπλέκεται από τη Βουλή και με την επικοδομητική ψήφο δυσπιστίας. Αλήθεια, ήθελα να ρωτήσω διευκρινιστικά, αν ξέρει κανένας, ποιο σοφός το βρήκε αυτό. Πού διάλογο το βρήκε αυτό το πράγμα. Δεν το έχουμε ξανακούσει ποτέ. Επικοδομητική ψήφο δυσπιστίας. Τι θέλετε να κάνετε με αυτό. Ακόμα και αν δεν έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία η κυβέρνηση. Ακόμα και αν είναι αντίθετη με το λαϊκό αίσθημα. Μέσα στον καπιταλισμό μιλάμε, θα παραμένει στην κυβέρνηση. Γιατί? Για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα. Ποιον διευκολύνει η σταθερότητα? Τους εργαζόμενους, το λαό ή το αστικό κράτος? Προσπαθείτε προληπτικά, αυτή είναι η συνεισφορά. Και άλλοι πανηγυρίζουν. Είναι στα κάγκελα, στα κεραμίδια. Ζήτω. Προληπτικά να κλείσετε όποιος ρογμές μπορεί να εκμεταλλευτεί το λαϊκό κίνημα για να πάρει κατακτήσεις κλπ. Τέλος, θέλετε να αποκαθεστήσετε και την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Μπράβο. Σας συγχαίρουμε. Αυτό το σάπιο αστικό πολιτικό σύστημα, αυτό της βαρβαρότητας που έφερε ό,τι έφερε, θέλετε να το αποκαταστήσετε. Δεν λύνεται ούτε όρημα αιτήματα. Αλήθεια, η πρόταση νόμου, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που είχαμε καταθέσει, τελειώνω ένα λεπτό, κύριε, μισό λεπτό, που είχαμε καταθέσει κάποτε και που ήταν παραπλήσιες, περί πλήρους διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας στην προηγούμενη συνταγματική αναθέωση. Πού πήγε? Στα ζητητά. Ποιο ήταν σωστό, το τότε ή το σήμερα? Αυτά που έχουν γίνει πριν από 200 χρόνια σε καπιταλιστικά κράτη δεν τα κάνετε και σήμερα. Και λοιπόν το συμπέρασμα, και τέλειωσε 30 δευτερόλεπτα. Μαζί όλοι, χωροστατούντος σήμερα το ΣΥΡΙΖΑ επειδή είναι κυβέρνηση, όχι δεν θα τα έκαναν οι άλλα. Ουσιαστικά αυτό που κάνετε είναι να χτίσετε τύχη. Ακόμα παραπέρα. Συνταγματοποιημένα τύχη. Για να βάζουν εμπόδια στο λαό. Να μην διεκδικεί. Να το όσο μπορείτε να τον στριμώξετε. Να προστατέψετε όσο μπορείτε την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Αντικειμενικά και πέρα από προθέσεις. Όμως ο λαός θα βγει στο προσκήνιο. Με αυτό θα τελειώσω. Θα γκρεμίσει τα τύχη και τις φυλακές που χτίζετε. Και επειδή λέτε πότε πότε, να ξέρετε ότι όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Τότε θα πάρει την εξουσία. Τότε θα υπάρχει λαϊκή κυριαρχία, όταν πάρει τον πλούτο στα χέρια του. Τότε θα υπάρχει το σύνταγμα του λαού, του μέλλοντος, της πραγματικής κοινωνικής δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της απελευθέρωσης του ανθρώπου, και το πρώτο άρθρο του θα γράφει: καταργείται η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Με το κουκουέ στην πρώτη γραμμή, όπως πάντα σε αυτόν τον αγώνα.